Ποιοτικές και αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας με ταυτόχρονη εξοικονόμηση κόστους με περιορισμό της πατάλης είναι η πρόταση του ΙΣΤΑΜΕ για την υγεία. Να υπάρχει ελευθερία του ασφαλιστικού συστήματος να αγοράζει τις υπηρεσίες από εκεί που μπορεί να τις βρει καλύτερες και φτηνότερες. Διότι στην ουσία σκεφτείτε ο καθένας ότι λίγο τον ενδιαφέρει ποιος από ποιον παίρνει τις υπηρεσίες, αρκεί να τις παίρνει δωρεάν τη στιγμή που τις χρειάζεται, διότι έχει πληρώσει το ασφαλιστικό σύστημα από τα πριν και να παίρνει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Αυτό προϋποθέτει επίσης έναν αξιόλογο ελεγκτικό μηχανισμό του ασφαλιστικού συστήματος, ώστε να μπορεί εξ ονόματος των αναγκών του πολίτη να ελέγχει τις υπηρεσίες που αγοράζει ότι είναι αξιόπιστες και υψηλού επίπεδου. Πρέπει να κάνουμε το σύστημα σύγχρονο, ευέλικτο και έξυπνο. Το σύστημα δυστυχώς μέχρι σήμερα είναι ηλίθιο. Και είναι ηλίθιο γιατί σπαταλά πολλά λεφτά, χωρίς να παρέχει υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κέντρα αριστείας σε όλη τη χώρα, όπου κάνουν τη δουλειά τους επάξια και σωστά. Οι ομιλητές έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και την ενεργοποίηση του θεσμού των οικογενειακών γιατρών. Να έχει ο πολίτης ένα γιατρό που μπορεί να τον βρει 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα μέσα στις πόλεις, ανεξάρτητα από τη συμβολή και τη φροντίδα που του παρέχουν οι συνάδελφοι, οι ειδικοί της πρωτοβάθμιας, δηλαδή, άμα λέω ειδικοί, των ειδικοτήτων. Καρδιολόγοι, παιδίατροι με ευτήρες, ορυλά, χειρουργοί που λειτουργούν στην πρωτοβάθμια, έχουν το ρόλο τους. Αν δεν το έχουμε αυτό, νομίζω ότι δεν μπορούμε να στήσουμε ούτε δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας, διότι ο άρρωστος χάνεται μέσα στο σύστημα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την τεράστια κατασπατάληση των πόρων, με αποτέλεσμα να είναι ότι όλα τα ταμεία να είναι σε έλλειμμα. Ο σχεδιασμός του Ινστιτούτου Ανδρέα Παπανδρέου παρουσιάστηκε χθες στο Ρέτιμνο από τον πρόεδρο και τον υπεύθυνο του τομέα υγείας του ΙΣΤΑΜΕ, μετά από πρόσκληση της Νομαρχιακής Επιτροπής Πασόκ Ρεθύμνου.